Εντάξει, η εμφάνιση δεν ήταν πολύ καλή για τους υψηλούς στόχους που έχουμε. Ήμασταν λίγο κουρασμένοι. Τα περισσότερα παιδιά είχαν έτονη προπόνηση χθες με την πρώτη ομάδα και δεν ήταν σε καλή φυσική κατάσταση. Εμείς συνεχίσουμε την καλή δουλειά και πιστεύω αυτό να μας βγάλει εκεί που θέλουμε, δηλαδή στην ανάπτυξη νέων παιδιών που θα πλαισιώσουν την πρώτη ομάδα. Ήδη έχουμε έτσι παιδιά στην πρώτη ομάδα και προσπαθούμε να ανεβάσουμε κι άλλα. Χθες ήταν πολύ καλός, μου άρεσε. Φαίνεται η καλή δουλειά που γίνεται, ο Κουτς. Πραγματικά πιστεύω ότι έχει πολύ ταλέντα αυτή η ομάδα και πρέπει να συνεχίσουν έτσι όπως πάνε, είναι σε καλό τρόπο. Η συνέχεια του πρωταθλήματος είναι ενδιαφέρον φέτος. Πιστεύω ότι γίνεται ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα με ωραία παιχνίδια και μέσα από αυτή τη διαδικασία όλοι θα μπουν κερδισμένοι πρώτα τα παιδιά και δεύτερο όλες οι ομάδες που δουλεύουμε καλά και προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει. Σαν Ακαδημία δεν δίνουμε και πολύ μεγάλη σημασία στο αποτέλεσμα. Μας ενδιαφέρει τα παιδιά να μαθαίνουν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Το παιχνίδι ήταν καλό, ειδικά στην πρώτη μήχρονη είχε αρκετά καλό ρυθμό. Νομίζω ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Χαθήκαν ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Είμαστε ικανοποιημένοι. Για εμάς το Φωστήρα αυτό δεν είναι δουλειά μιας ημέρας ή δύο. Είναι ετών. Ήδη τρέχουμε ένα project μιας πενταετίας. Είμαστε ήδη στον τρίτο χρόνο. Χωρίς να θέλω να πω πολλά, νομίζω ότι γίνονται αρκετά καλά πράγματα και αυτό νομίζω θα φανεί και μέσα στο Γενάρη. Η συνεργασία με την πρώτη ομάδα είναι άψογη και ελπίζουμε κάποια παιδιά να φτάσουν να παίξουν στην πρώτη ομάδα.